Κύριε Ανδρουλάκη, έχουμε ευχάριστες εξελίξεις γιατί υπογράφονται νέες διαδικασίες έργων σε συνεργασία με άλλους φορείς. Πείτε μας. Πραγματικά έτσι είναι. Στις προηγούμενες μέρες, στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, κάναμε την εισήγηση για την έγκριση διάθεση πίστωσης για να προχωρήσουμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη Μητρόπολη Πέτρας και Χερονήσου και πιο συγκεκριμένα για να κάνουμε τις επιδιορθώσεις στη Μεγάλη Παναγία στη Νεάπολη. Πάνω στο πάνω μέρος της σκεπή, μιας που είχαμε παρατηρήσει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο. Οπότε τώρα είμαστε στη διαδικασία να συνάψουμε την προγραμματική σύμβαση, να εγκριθούν οι όροι της προγραμματικής σύμβασης από την αποκεντρωμένη, έτσι ώστε να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα στις άμεσες πανεβάσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και να μην ξεχνάμε ότι σε λίγο καιρό έχουμε τα 100 χρόνια από τη Μεγάλη Παναγία. Και οφείλουμε κι εμείς από τη δική μας τη μεριά να έχουμε την επέτειο του εορτασμού να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μετά από 100 χρόνια η Μεγάλη Παναγία της Νεάπολης. Ένας ναός που όχι άδικα είναι από τους μεγαλύτερους ναούς στην Κρήτη, έτσι κι αλλιώς, ειδικά στην ανατολική μεριά, κύριε Ανδρουλάκη, και σαφώς είναι ένα σημείο αναφοράς για όλο το επάνω Μαραμπέλα και την δική μας ορθοδοξία. Και φαίνεται ότι και με αυτή την εργασία διαφέρεται πολύ καλή συνεργασία με την τοπική εκκλησία. Πραγματικά έτσι είναι. Είμαστε δίπλα, μιας που θεωρούμε ότι, όπως ξέρετε, με όλους τους φορείς προχωράμε χέρι-χέρι, είμαστε εδώ για να βοηθάμε, να λύνουμε προβλήματα όσο μπορούμε να βοηθάμε, γιατί ξέρετε κι εσείς τα οικονομικά δεν είναι άπειρα, αλλά να κάνουμε όσο γίνεται μια καλύτερη, ορθότερη διαχείριση των χρημάτων όπου έχουμε, έτσι ώστε να καλύβουμε και να εξυπηρετούμε προβλήματα, χρόνια προβλήματα και ανάγκες για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.